Μετά το μαθητικό τουρνουά ποδοσφαίρου στο στάδιο Ανταγόρας, ξεκίνησαν στο κλειστό και τα τουρνουά του μπάσκετ με τις ομάδες από όλα και πάλι τα σχολεία του νησιού, που συμμετέχουν με παραπάνω μάλιστα από μία ομάδα πλην Καρδάμενας, καθώς όπως μας εξήγησε και αυτή τη φορά ο υπεύθυνος του προγράμματος, η Καρδάμενα δεν διαθέτει γυμναστή. Όπως μας δήλωσε επίσης ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, ο Αλκιβιάδης Χατζηνικολάου, οι μικροί μαθητές ουσιαστικά προπονούνται και αθλούνται στα σωματεία τους στο μπάσκετ και συμμετέχουν στις σχολικές ομάδες ήδη προπονημένοι. Το τουρνουά του μπάσκετ ξεκίνησε ήδη από χθες λόγω της μεγάλης συμμετοχής και ολοκληρώνεται σήμερα. Τρίτο δημοτικό βήτα, δεύτερο δημοτικό βήτα. Στο κήπεδο νούμερο 1, τρίτο δημοτικό βήτα, δεύτερο δημοτικό βήτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σχολικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ναι. Πόσο διαδεδομένο είναι το άθλημα σε σχέση με τις υποδομές που έχουν τα σχολεία? Εντάξει, τώρα το μπάσκετ είναι αρκετά διαδεδομένο γενικώς, γιατί η τηλεόραση βοηθάει πάρα πολύ και οι σύλλογοι πάνω στο νησί όλοι δραστηριοποιούνται πάνω στο μπάσκετ με πάρα πολλά παιδιά. Mm-hmm. Οπότε πάρα πολλά παιδιά παίζουν μπάσκετ. Δηλαδή. Και στα σωματεία, σε σωματεία δηλαδή? Κυρίως στα σωματεία. Το σχολείο απολαμβάνει από τα σωματεία. Τις αποδόσεις που έχουν τα παιδιά αθλούμενα στα σωματεία. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Στα μαθήματα του σχολείου είναι δεταγμένο το μάθημα του μπάσκετ? Φαλώς. Στους μαθητές της 5ης και της 6ης το αναλυτικό πρόγραμμα προβλέπει 12 ώρες το χρόνο εκμάθηση των βασικών αντικειμένων του μπάσκετ. Αλλά σας ξαναλέω και πάλι ότι τα παιδιά, ειδικά αυτά που ασχολούνται με τις ομάδες, έρχονται έτοιμα δηλαδή στα μαθήματα αυτά. Πόσες ομάδες συμμετέχουν σήμερα? Κοιτάξτε, εδώ κάναμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με άλλες χρονιές. Για πρώτη φορά διοργανώνουμε τουρνουά 3 εναντίον 3. Ενώ παλιά παίζανε τα σχολεία με μία ομάδα ένα τουρνουά. Εδώ λοιπόν εμφανίστηκαν 23 ομάδες από όλα τα σχολεία του νησιού, εκτός πάλι από την Καρδάμενα που όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ίδιο. Και πάλι το ίδιο. Ναι. Μα είναι συνειδητή απόφαση των ανθρώπων. Εγώ δεν μπορώ να την κρίνω, αλλά δικαιολογώ την απόφαση του συναδέλφου διευθυντή. Είναι ένας τρόπος να διαμαρτυρηθεί, είναι νομίζω ευγενικότατος και τρόπος, ας πούμε, που είναι δεικτικός για κάποια ζητήματα που απασχολούν την εκπαίδευση και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθούν. Οπότε λοιπόν στα αγόρια είχαμε 23 ομάδες και στα κορίτσια 16. Πώς πάνε μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, ήρθαμε χθες εδώ και φτάσαμε μέχρι τα μισά. Γιατί ήταν πάρα πολλά τα παιχνίδια και δεν μπορέσαμε. Πολλά τα παιχνίδια, πόσο πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Εντάξει, γι' αυτό και φάγαμε από τα σχολεία και τη δεύτερη μέρα. Ελπίζω οι συνάδελφοι διευθυντές πάλι να μας συγχωρέσουν γι' αυτό. Αλλά άμα είναι για τα παιδιά, νομίζω ότι μια τέτοια παραχώρηση πρέπει να την κάνουμε. Η μετακίνηση των παιδιών από τις άλλες κοινότητες είναι οργανωμένη? Εντάξει. Ή τα φέρουν οι γονείς? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς προσπαθούμε να την οργανώνουμε. Όμως την περίοδο που στείλουμε τους αγώνες, συναντάμε σημαντικά προβλήματα. Έχω κάποιες σκέψεις εγώ προσωπικά, αλλά δεν είναι επί του παρόντος να κάτσουμε να τις πούμε τώρα. Σε συνεργασία πάλι με τη Δημοτική Αρχή, ενδεχομένως αν αυτό γίνει από την αρχή της χρονιάς, μπορεί να λυθεί ο ζήτημα και όταν θα έρθει η ώρα των αγώνων να τα έχουμε λυμμένα αυτά τα προβλήματα. Οπότε σήμερα θα τελειώσετε ή το βλέπετε να πάει? Θα τελειώσουμε οπωσδήποτε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Γεια σας.